Θα καλημερίσω έναν καλό συνάδελφο, ο οποίος πέρασε και από τη διεύθυνση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, αλλά τον ξέρουμε χρόνια να υπηρετεί με συνέπεια το εξωτερικό ρεπορτάζ, τα διεθνή γεγονότα, και ξέρει πολύ καλά την περιοχή και τη γεωπολιτική σε όλη τη Νότια Ανατολική Μεσόγειο, ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Είναι ο Μιχάλης Ψήλος. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα. Μας ακούς? Καλημέρα στους κρατές μας. Ναι, ναι. Είναι ακριβώς όπως τα είπες, εν περιλήψη. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας πόλεμος κανονικός στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι ότι μόνος. Να σας πω ότι από το 1987 που εγώ επισκέφθηκα για πρώτη φορά τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, όταν ξεκινούσε η λεγόμενη πρώτη τυφάδα για το Παλαιστινίου, έχουν εξελιχθεί στην περιοχή 17 πολεμικές αναμετρήσεις και δύο εξεγέρσεις παλαιστινιακές. Σήμερα ουσιαστικά νομίζω την τρίτη φάση των εξεγέρσεων των Παλαιστινιακών, γιατί η πολεμική αυτή αναμέτρηση δεν είναι, έλεγα, το φαινόμενο, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Πίσω από την πολεμική αυτή αναμέτρηση μια αδικία που κρατάει 73 ολόκληρα χρόνια από το 1948, που εκφράζεται με την έννοια ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Αυτή η αδικία που υπάρχει και δυστυχώς ανέχεται η διεθνή κοινότητα από το 1948, όταν ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ, αλλά δεν ιδρύθηκε Παλαιστινιακό κράτος, είναι η αιτία που θα βλέπουμε συνεχώς πολεμικές αναμετρήσεις, θα βλέπουμε συγκρούσεις και δυστυχώς στον κόσμο, σε όλους τους κρατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή, περνάει μάλλον λίγο, θα έλεγα, στα αζήτητα το Παλαιστινιακό ζήτημα. Έχουμε όλοι συντηλειωθεί με την ιδέα ότι εκεί σφάζονται, χωρίς ποτέ να αναρωτιόμαστε, δεν φανταστείτε να συνέβαινε κάτι, ας πούμε, στην πατρίδα μας, δεν φανταστείτε να υπήρχε μια προσπάθεια ανάλογη δίπλα σε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Δυστυχώς η Μέση Ανατολή και το Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη, όσο και αν είναι πολύ κοντά μας, όσο και αν είναι στην γειτονιά μας, ακόμα δεν έχουν καταλάβει όλοι μας πόσο σημαντικό είναι επιτέλους να υπάρξει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, ώστε να μπορέσουν να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Μιχάλη μου, επειδή έχουμε κάποιες μικροδιακοπές, δεν ξέρω αν έχεις hands free και έτσι θα ήθελα να το απεγκλωβείς για να σας ακούμε αδιάσπαστα και έχουν ενδιαφέρον τα όσα λες, κάνοντας και μία αναδρομή από το 1948 μέχρι σήμερα στη ρίζα του προβλήματος. Καλά το λες, με το ρόλο και της διεθνούς κοινότητας. Δεν μπορεί ο πολιτισμένος, όπως λέγεται κατά τα άλλα, κόσμος που ομνύει σε ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατίες και ελευθερίες, εδώ να κλείνει τα μάτια. Είπες όμως και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπες ότι το Παλαιστινιακό πια δεν είναι πρώτο τραπέζι πίστα, να το πω εγώ λαϊκά. Ίσως γιατί, τα ξέρεις καλύτερα από εμάς, γεωπολιτικά γύρω-γύρω γίνεται το έλα να δεις. Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Ιράν, Αίγυπτος, όπου και να κοιτάξεις, Λιβύη. Όμως αυτό μπορεί να είναι και άλοθη, άρα δεν νοιάζει κανέναν το τι συμβαίνει στα Παλαιστινιακά εδάφη. Άλοθη δεν μπορεί να είναι. Όπως άλοθη δεν μπορεί να είναι, για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι Κούρδοι στην Τουρκία και στην περιοχή δεν έχουν κράτος. Άλλο τόσο άλοθη δεν είναι 4-5 εκατομμύρια Παλαιστίνοι να μην έχουν το δικό τους κράτος εδώ και 70 χρόνια. Το θέμα λοιπόν είναι ότι δυστυχώς το Παλαιστινιακό ζήτημα εδώ και 70 χρόνια αποτέλεσε ένα παιχνίδι, ένα χαρτί στα χέρια των ισχυρών δυνάμεων του κόσμου, mm-hmm. και στα δύο παλιά στρατόπεδα, αλλά και στα καινούργια στρατόπεδα που έχουν διαμορφωθεί τώρα για την εξυπηρέτηση δικών τους συμφερόντων. Για παράδειγμα, πολύ σωστά λένε κάποιοι και στέκονται το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή. Η Τουρκία έχει αποκαταστήσει πάρα πολύ στενές σχέσεις με τη Χαμάς. Εγώ δεν θέλω να υπερασπιστώ τη Χαμάς, δεν θέλω να υπερασπιστώ καμία τέτοια δύναμη, η οποία ουσιαστικά επιτίθεται με ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών πόλεων, γιατί ουσιαστικά δεν φύγονται με τις επιθέσεις αυτές Ισραηλινοί στρατιωτικοί στόχοι, αλλά αθώοι πολίτες. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να καταλάβουμε ότι και η Χαμάς, οι εκτρεμιστές της Χαμάς αναγκάζονται πολλές φορές να σκληραίνουν και αυτή τη στάση τους, λόγω και τη στάση του Ισραηλινού κράτους. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση όπου
το Ισραήλ προσπαθεί να ενισχύσει τις θέσεις του στον αραβικό κόσμο με προτροπή του προηγούμενου Προέδρου των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, αποκατέστησε, εξομάλυνε τις σχέσεις του με μια σειρά αραβικές χώρες, το Παχρέιν, το Σουδάν, την Ιθία και άλλες. Αυτή να αποκαταστήσει σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία και τις χώρες του κόλπου, με στόχο κυρίως το Ιράν. Το Ιράν είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά είναι ο μεγάλος εχθρός για τις αραβικές μοναρχίες της περιοχής και για το Ισραήλ. Και σε όλο αυτό το παζλ, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει εμφανιστεί η Τουρκία, η οποία από μια μεριά θέλει να αποκαταστήσει τη σχέση με το Ισραήλ για γεωπολιτικούς και κυρίως ενεργειακούς ρόλους, να μετάσχει στο λεγόμενο σχέδιο του East Med για τη μεταφορά του φυσικού αερίου στην Ευρώπη από τις λεκάνες αποθήκευσης που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά από την άλλη, ο Ερντογάν θέλει να εμφανιστεί ως ο ηγέτης, ο πνευματικός ηγέτης, ο νέος χαλίφης του Ισλαμικού κόσμου για τα δικά του γεωπολιτικά συμφέροντα, που φυσικά δεν είναι άλλα από τη μια ανασύσταση, θα έλεγα, μια νέας μορφής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με νεοαπικιακούς στόχους. Το ΠΑΣ λοιπόν είναι πραγματικά περίπλοκο, αλλά δυστυχώς οι προσπάθειες εκφαίνονται στην πλάτη του δύσμυρου παλαιστινιακού λαού, και μάλιστα θα έλεγα για πρώτη φορά, όχι μόνο ενάντια στον παλαιστινιακό λαό που ζει στη Γάζα και στην κατεχόμενη και στην Δυτική Όχθη, αλλά και μέσα στο ίδιο το Ισραήλ. Από τα 9,5 εκατομμύρια κατοίκων του Ισραήλ, το 1% είναι αυτό που λέμε Άραβες Ισραηλινοί ή Ισραηλινοί αραβικής καταγωγής. Ο πληθυσμός αυτός έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Για παράδειγμα, να σας πω ότι το Ισραήλ κάνει περίπτωση ότι έχει σχεδόν εμβολιάσει και κατά του COVID τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού, γύρω στο 70%. Στον αραβικό πληθυσμό όμως τα ποσοστά αυτά είναι ελάχιστα. Πριν από ένα μήνα τουλάχιστον είχαν γράψει ξένες ευρωπαϊκές εφημερίδες ότι μόλις το 1% του αραβικού πληθυσμού του Ισραήλ είχε εμβολιαστεί. Την ίδια ώρα η ανεργία είναι τεράστια, κυρίως στον αραβικό πληθυσμό του Ισραήλ, έτσι δεν αναφέρομαι στη Γάζα και τη Δυτική Οχθή, αλλά στο ίδιο το Ισραήλ, με αποτέλεσμα αυτό το μείγμα να γίνεται εκρηκτικό και πλέον να είμαστε σε μια φάση που κάποιοι να φοβούνται για εμφύλιο πόλεμο μέσα στο ίδιο το Ισραήλ. Εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στον Ισραηλο-αραβικό πληθυσμό και τον εβραϊκό πληθυσμό. Αυτά είναι άσχημα. Αυτά είναι άσχημα μηνύματα τα οποία έρχονται και που δείχνουν τελικά ότι κάθε κρίση, κάθε σύγκρουση, πέρα από το γεωπολιτικό, έχει και πάντοτε κοινωνικό υπόβαθρο. Λέει εδώ κάποιος ακροατής, άρα κατά τον κύριο Ψήλο, λέει, δεν είναι τυχαίο ότι η Τουρκία χαιρέτησε χθες μόλις τη στάση της Νιγηρίας να σταθεί δίπλα στον Ιερό Πόλεμο κατά του Ισραήλ? Είναι το σχέδιο που περιγράφει, έτσι? Είναι το σχέδιο ακριβώς αυτό. Ο Ερντογάν θέλει να εμφανιστεί ως ο ηγέτης των μουσουλμάνων σε όλο τον κόσμο, με την υποχώρηση που έχει υπάρξει στο ρόλο αυτό της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ερντογάν πιστεύει ότι μπορεί να αποτελέσει τον πνευματικό ηγέτη, τον χαλίφη των μουσουλμάνων ανά τον κόσμο, και φυσικά όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και κάνει διάφορες κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Το ερώτημα για τον Ερντογάν είναι ότι εφόσον έχει μια πραγματικά δύσκολη οικονομική κατάσταση να αντιμετωπίσει στην ίδια τη χώρα, την ίδια τη χώρα που ξέρουμε όλοι ότι η λίρα έχει υποτιμηθεί, ότι αυτή τη στιγμή, ενώ πριν από 2 χρόνια ένα δολάριο ισοδυναμούσε με 5 λίρες, είναι σχεδόν ένα δολάριο σχεδόν 9-10 λίρες, ο Ερντογάν έχοντας λοιπόν να αντιμετωπίσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και εν ώψη των εκλογών που έχει το 2023, για πιστεύει ότι θα επανεκλογεί πρόεδρος της Τουρκίας, προσπαθεί ουσιαστικά να εξαγάγει επίσης τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας του στην γύρω περιοχή και όχι μόνο. Και έχουμε και εμείς αντιμετωπίσει ανάλογα φαινόμενα. Μιχάλη, επιστρέφοντας στο δράμα που βιώνουν αυτή τη στιγμή οι Παλαιστίνοι, και βεβαίως το φόβο που ενσκύπτει, καλά το είπες, στους Ισραηλινούς πολίτες. Δεν μιλάμε εδώ για το στρατό και τη λογική του κράτους. Θέλω να σε ρωτήσω, όντας σε δεύτερη μοίρα τόσο καιρό εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων το παλαιστινιακό ζήτημα, παρόλα αυτά διαχρονικά
ιδίως μετά το 60, αποτελεί κλειδί, λέμε, άμεσα ή έμεσα, για τις εξελίξεις στη Μέση και Εγγύης Ανατολή. Γύρω-γύρω όμως, έχεις χώρες που οι μεταβλητές τους πια μπορεί να αλλάξουν και τους κανόνες του όποιου παιχνιδιού. Τι εννοώ? Έχεις μια Συρία καταστραωμένη που προσπαθεί να ορθοποδήσει. Έχεις ένα Λίβανο οικονομικά πνιγμένο που δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, που παίζουν ρόλο αυτές οι εξελίξεις. Έχεις ένα Ιράκ που δεν είναι καν κρατική οντότητα ακόμη. Έχεις ένα Αφγανιστάν, να μην το συζητήσω πώς. Έχεις μια Λιβύη που έχει βγει από έναν εμφύλιο και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έχεις μια Αίγυπτο με τα δικά της προβλήματα που θέλει να παίξει ένα ρόλο και είναι εγκύτερα με το Ισραήλ. Αυτή η εικόνα σε οδηγεί σε μια εκτίμηση ότι τελικώς μπορεί να πάμε σε λύση του ζητήματος, αλλά πια με όρους πλήρους υποταγής ως εξαφάνισης ακόμη και των αποφάσεων του ΙΕ για Παλαιστινιακό κράτος. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έχουμε λύση για Παλαιστινιακό κράτος. Λύση τουλάχιστον αυτή που θέλουν οι Παλαιστίνοι, δηλαδή ανεξάρτητο κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Νομίζω ότι αυτό έχει τελειώσει, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Αν θα υπάρξει κάποια μορφή κράτους στο απότερο μέλλον, θα είναι ένα κράτος δορυφόρος στο Ισραήλ και μόνο. Εκτός φυσικά αν και γίνουν τεράστιες γεωπολιτικές κρίσεις και συγκρούσεις στην περιοχή, που τουλάχιστον δεν το βλέπω άμεσα. Σε κάθε περίπτωση το Παλαιστινιακό εξακολουθεί, θα έλεγα, να έχει μεγάλη επιρροή στις μουσουλμανικές χώρες της περιοχής, όλη τη Βόρεια Αφρική, στην Κεντρική Ασία, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Οι απλοί πολίτες, οι απλοί μουσουλμάνοι πολίτες βλέπουν αυτή την αδικία εδώ και χρόνια. Και μάλιστα θα έλεγα ότι το Παλαιστινιακό ζήτημα ήταν αυτό που ριζοσπαστικοποιούσε χρόνια ολόκληρα τις Ισλαμικές αυτές μάζες που ζητούσαν κάποια καλύτερη ζωή. Σε κάθε περίπτωση αυτό ισχύει ακόμα. Το Παλαιστινιακό θεωρείται για τους μουσουλμάνους σε όλη την περιοχή ως ένα κομβικό σημείο, γεγονός που αναγκάζει, θα έλεγα, τους πολιτικούς, τις κυβερνήσεις, ακόμα και τις οικονομικές ελίτς των χωρών αυτών της περιοχής, να αναγκάζονται πολλές φορές να δείχνουν κάποια συμπάθεια προς τους Παλαιστινίους. Όμως θα έλεγα ότι σήμερα, σε μια περίοδο, ειδικά μετά την πανδημία που πλήττει ολόκληρο τον κόσμο, αυτές οι κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής που είπες, όποιες υπάρχουν ή όποιες προσπαθούν να συγκροτηθούν, Λιβύη για παράδειγμα, έχουν ως πρώτο στόχο τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα και όχι την επίδειξη αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Για τις κυβερνήσεις λοιπόν της περιοχής έχει περάσει εντελώς σε δεύτερη μοίρα το θέμα του Παλαιστινιακού κράτους, του Παλαιστινιακού ζητήματος, και αντίθετα προσπαθούν να τα βρουν με το Ισραήλ, το οποίο είναι μια ισχυρή χώρα, έχει ισχυρές διασυνδέσεις λόγω και της εξάπλωσης του εβραϊκού κεφαλαίου ανά τον κόσμο και του εβραϊκού λόμπι στις ΗΠΑ. Άρα λοιπόν πιστεύω εν κατακλείδη ότι δύσκολα το Παλαιστινιακό θα βρει τη λύση του. Βλέπω και διαβάζω σε διάφορα έντυπα τις τελευταίες μέρες ότι η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ του Τζο Μπάιντεν ουσιαστικά επέτρεψε με τη στάση της την εξέλιξη αυτή στα Παλαιστινιακά εδάφη, τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Πολλοί διαρωτώνται γιατί η κυβέρνηση Biden δεν έχει παρέμβει, αλλά απλώς κάνει συστάσεις για με μικρότερη χρήση βίας κτλ. Νομίζω ότι η κυβέρνηση Biden θέλει να αποστασιοποιηθεί από την πολιτική του προκατόχου του, τον Donald Trump, το οποίο για μια πολιτική που ήταν οι λεγόμενες συμφωνίες Άβραμ στην Ουάσιγκτον και οφούσαν στην ενίσχυση, την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων των αραβικών χωρών της περιοχής με το Ισραήλ. Ο Biden θέλει να αποστασιοποιηθεί από αυτή την πολιτική και θέλει να βάλει την πολιτική της Μέσης Ανατολής σε μια νέα διάσταση. Μένει να το δούμε, γιατί πραγματικά δεν έχουμε ακόμα εικόνα για τη στάση των ΗΠΑ και του Τζο Biden στην περιοχή. Αλλά σε κάθε περίπτωση, προεκλογικά τουλάχιστον, ο Biden είχε ταχθεί υπέρ της λύσης των δύο κρατών, Παλαιστινιακού και Ισραηλινού. Μένει να δούμε βέβαια εάν το πανίσχυρο εβραϊκό λόμπι, το οποίο είναι ιδιαίτερα ισχυρό στο δημοκρατικό στρατόπεδο στις ΗΠΑ, στο Δημοκρατικό Κόμμα, αν το εβραϊκό λόμπι θα επιβάλλει τελικά τη δικιά του πολιτική και στην κυβέρνηση Biden.
Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω να σταθούμε σε δύο σημεία. Ένα, το γεγονός ότι στο εσωτερικό του λεγόμενου Παλαιστινιακού μετόπου υπάρχουν δύο και τρεις διαφορετικές αφηγήσεις. Δεν είναι μόνο η Χαμάς, δεν είναι μόνο η Παλαιστινιακή Διοίκηση ή και η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, αλλά που έχουν σφοδρή αντιμαχία μεταξύ τους. Δυσχεραίνει περαιτέρω την εμφάνιση και διπλωματικά, αν θες, ενός ενιαίου μετόπου. Οπωσδήποτε. Να ξέρετε, να πούμε και στους ακροατές μας ότι είχαν προγραμματιστεί να γίνουν στις 22 Μαΐου εκλογές στα Παλαιστινιακά εδάφη, στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα, για πρώτη φορά μετά από 15 ολόκληρα χρόνια. Υπήρχε ένα εξαγγείλει ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ο Μαχμούντ Αμπάς, ο Αμπού Μάζεν, όπως το λένε οι Παλαιστίνοι, αλλά τις τελευταίες, πριν από λίγες μέρες, ο Αμπού Μάζεν είπε ότι με διάφορα προσχήματα ότι δεν αναβάλλονται οι εκλογές. Γιατί κατάλαβε από τις δημοσκοπήσεις και από τα αισθήματα του Παλαιστινιακού λαού ότι η Φατάχ, η πάλευατη οργάνωση του Γιάσερ Αραφάτ, του ιστορικού ηγέτη των Παλαιστινίων, στην οποία εκπροσωπεί σήμερα ο Αμπού Μάζεν, ο Μαχμούντ Αμπάς, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, θα ερχόταν τέταρτη τις εκλογές αν γίνονταν σήμερα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ένας από τους λόγους που η Χαμάς ουσιαστικά κλιμάκωσε την σύγκρουση αυτή τη στιγμή ήταν να επιδείξει στον Παλαιστινιακό πληθυσμό. Ποιος παίζει τον κυρίαρχο ρόλο αυτό? Αυτό παίζει τον κυρίαρχο ρόλο στο Παλαιστινιακό στρατόπεδο. Χρησιμοποιήσει εντελώς την Φατάχ και τις άλλες Παλαιστινιακές οργανώσεις και φατρίες και να αναδείξει τη Χαμάς σε κυρίαρχο πρωταγωνιστή σε όλο το Παλαιστινιακό στρατόπεδο και μόνο στη Γάζα. Για να ελέγχει πίσω το 2006. Σωστά. Η όχθη η οποία ελέγχεται από τη Φατάχ. Σωστά το λες. Στη Γάζα είναι ο κυρίαρχος ρόλος. Και θέλω να κλείσουμε με το εσωτερικό μέτωπο του Ισραήλ. Την εκδοχή την έχεις ακούσει ότι ο Νετανιάχου προσπαθεί να συσπυρώσει και συσπυρώνει σε τέτοιες καταστάσεις, ούτως ώστε να σταθεροποιήσει ένα κυβερνητικό σχήμα. Από την άλλη, λεγόμενες μέχρι σήμερα μετριοπαθείς φωνές που τις είδαμε και σε πορείες διαδηλώσεις μέχρι και πριν 2-3 χρόνια μοιάζουν εξαφανισμένες και τον κυρίαρχο τόνο να τον δώσουν να τον δίνουν όσοι επαναπατρίστηκαν στο Ισραήλ. Εκεί τι εικόνα έχεις? Η εικόνα είναι σαφής. Εκτές το βράδυ συνομιλούσα με μια συνάδελφο Ισραηλινή που δουλεύει στη Jerusalem Post, η οποία μου είπε ότι κατάφερε ο Νετανιάχου, κατάφερε να πείσει έναν από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, τον Μπένετ, να απομακρυνθεί από το στρατόπεδο της αντιπολίτευσης και να συνταχθεί με τον Νετανιάχου, που σημαίνει πρακτικά, αν ισχύει αυτό που νομίζω ότι ισχύει, ότι ο Νετανιάχου είναι ένας από τους κερδισμένους αυτής της κρίσης. Εκμεταλλεύτηκε την κρίση και τη σύγκρουση με τη Χαμάς για να επιβιώσει πολιτικά και να συνεχίσει μετά από 12 ολόκληρα χρόνια που παραμένει ο υπουργός την συνέχεια του στο πρωθυπουργικό φόκο στο Ισραήλ. Νομίζω λοιπόν ότι ο Νετανιάχου είναι αυτός που μπορεί να μην πυροδότησε τη σύγκρουση, δεν το ξέρω αυτό και δεν με αφορά. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος τράβηξε τη σκανδάλη, αλλά σίγουρα εκμεταλλεύτηκε τη σύγκρουση αυτή για να ενισχύσει τη θέση του και να παραμένει στην Πρωθυπουργία για τα επόμενα 4 χρόνια. Να θυμίσουμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουν γίνει 4 εκλογικές αναμετρήσεις στο Ισραήλ, χωρίς ουσιαστικά να δώσει μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι δύο μεγάλες παρατάξεις, δηλαδή το στρατόπεδο του Νετανιάχου και το στρατόπεδο του Μπένετ ή πρώην Μπένετ και του Λαπίδ, έχουν από 60 βουλευτές, οι δύο συνασπισμοί, στην Βουλή που αποτελείται από 120 έδρες. Σωστά. Είναι σχεδόν ισοδύναμες. Οπότε αν αποσταθήσει από την παράταξη της αντιπολίτευσης ένα κόμμα που από ό,τι φαίνεται θα αποσταθεί στο κόμμα του Μπένετ, θα μπορέσει ο Νετανιάχου να κάνει κυβέρνηση. Μια σημαντική εξέλιξη επίσης είναι ότι τα λεγόμενα αραβο-ισραηλινά κόμματα στην Κνεσέτ, που είπαμε εκπροσωπούν το 20% του πληθυσμού, είναι 4, έχουν γύρω στις 15-16 έδρες. Ένα από αυτά, το κόμμα ΡΑΜ, το κόμμα της μουσουλμανικής αραβικής λίστας, με 4 έδρες, δεν αποκλείεται να εκπροσωπηθεί και στην κυβέρνηση. Για πρώτη φορά ο Νετανιάχου, που είναι έξυπνος πολιτικός, παρότι είναι υπόδικος, παρότι κατηγορείται για διάφορες υποθέσεις διαφθοράς και σκάνδαλα, ενδέχεται να τραβήξει στην κυβέρνηση για πρώτη φορά στα χωρικά του Ισραήλ ένα αραβο-ισραηλινό κόμμα, για να δείξει ακριβώς η διεθνή κοινότητα ότι έχει αλλάξει, ότι θέλει την κοινωνική συνένεση και θέλει τη συμφιλίωση των δύο λαών.
μένει να δούμε αν θα το επιτύσει. Μιχάλης Ψήλος, θέλω να τον ευχαριστήσω σήμερα για αυτή τη σύντομη αλλά αρκούντος κατατοπιστική συζήτηση που είχαμε. Καλημέρα Μιχάλη, να είσαι καλά. Καλή σας μέρα στην Κρήτη. Καλή σας μέρα.